Οι επιχειρήσεις εστίασης είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα η κλασική οικογενειακή μικρομεσαία επιχείρηση. Έτσι δεν είναι, κύριε Ρούπα? Εσύ, σαν οικονομολόγος, οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν ποτέ με το τραπεζικό σύστημα έτσι όπως ισχύει και έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα, θα μπορούσε, ας πούμε, ο Κουράσης, λέμε τώρα, που έχει μια ταβέρνα, αν ήθελε ο άνθρωπος για να μπορέσει να ξεπεράσει κάποιες πρώτες δυσκολίες, να πάει σε μια τράπεζα, στο Χαλάνδρινη ταβέρνα, να πάει μέχρι την τράπεζα εκεί στην πλατεία Δούρου να πάρει ένα ενίκιο, ένα δάνειο 10 χιλιάρικα. Μπορεί να το κάνει, κύριε Ρούπα? Όχι. Και δυστυχώς όταν δηλαδή υπήρχαν... θέλει ο ταβερνιάρης για να μπορέσει να, τα βγάλει πέρα, πάρει 5 χιλιάρικα. Μπορεί? Όχι. Και θα σας πω πάρα πολύ απλά να καταλάβετε τι γίνεται. Υπάρχουν τα δάνεια τα οποία θα δώσει τώρα, θα δοθούν τώρα με το 80% εγγύηση της κυβέρνησης. Θεωρητικά θα μπορούσαν να πάνε πολλοί επιχειρηματίες να το κάνουν. Ελάτε όμως που εάν υπάρχει κάτι το μεμτό στη λειτουργία του, αν χρωστάει κάπου, αν είναι λίγο στον τηρεσία, λίγο μιλάω, δεν μιλάω πολύ, ή διάφορες τέτοιες καταστάσεις που πέστε μου ποιοι δεν είναι. Οι ποιοι δεν έχουν πρόβλημα, αντιλαμβάνεστε ότι η τράπεζα τον απορρίπτει αυτόματα. Εάν δεν χρώσταγε και ένα αυτό πουθενά, δεν θα χρειαζόταν και δάνειο, κύριε Ρούπα. Άρα, εκ των πραγμάτων, οδηγείται το σύστημα όλη αυτή τη υποστήριξη προ τι μεγάλε επιχειρήσει και όχι προ τον μικρό ή το μικρομεσαίο. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί την επόμενη μέρα. Άρα, ο μικρομεσαίο δεν έχει να περιμένει τίποτα από το ισχύον καθεστώ, α το πούμε έτσι, από την ισχύουσα συναλλακτική πρακτική του τραπεζικού συστήματο. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.